Όλοι θα ζεστούμε το πρωί εκεί πέρα και τι θα τι κάνουν. Ναι. Σαν, όπως ανέφερε και ο Τιούχος Αφανάκης, το αίτημα είναι χρόνιο της συντήρησης της αποκατάστασης του σχολικού πλυρίου. Από εκεί και πέρα έχει, όπως έχει εξαντλήσει τα όρια ζωής του αυτό το... Δηλαδή και θέλει μια ριζική ανακαίνιση, συντήρηση-στερέωση. Αυτός, προφανώς, ας πούμε, υπάρχουν τμήματα τα οποία έχουν οξυδωθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο. Και πράγματι υπάρχουν, μέσα ο σκελετός του κτηρίου δεν είναι διαβρωμένος. Μιλάμε για κάποια επιφανειακά σημεία τα οποία βρέχονται ή έχουν σε επαφή με το περιβάλλον και οξυδώνονται. Είναι μια διαδικασία που συναντάτε. Άρα δεν τίθεται θέμα ότι είναι οξυδωμένα τα σίδερα και θα δημιουργήσει πρόβλημα επικινδυνότητας περισσότερο από όσο δημιουργεί. Από εκεί και πέρα όμως, όταν εμείς τι κάνουμε άμεσα σαν τεχνικές υπηρεσίες, ήδη στείλαμε συνεργεία να αποκαταστήσουν τις βλάβες και ώστε να μετά από λίγο χρόνο, μια-δύο εβδομάδες, να μπορούν τα παιδιά να στεγαστούν. Αυτό δεν σημαίνει όμως. Να στεγαστούν, συγγνώμη, λίγο στην ίδια αίθουσα. Στις ίδιες αίθουσες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι λύνει το πρόβλημα του σχολείου, γιατί γενικότερα θέλει μια γενναιόδορη αποκατάσταση. Προσωρινά πάντως νομίζω θα τονίσουμε. Πρέπει όμως είναι και η πολιτική απόφαση, αν θα δει προτεραιότητα να. Το είπαμε, τον κύριο Κιναράδη, το είπαμε. Ναι. Και δεν θα φύγει. Άρα πρέπει άμεσα δηλαδή να συνταχθεί η μελέτη. Πρέπει να πάει και σε άλλες αίθουσες. Το είδαμε το πρωί. Ναι. Όχι μόνο αυτή η αίθουση, πρέπει να πάει και σε άλλες αίθουσες. Είπαμε θα κάνουμε και έλεγχο σε όλες τις αίθουσες που στεγάζονται τα παιδιά, έτσι ώστε προσωρινά να μην υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Και πρέπει να. Αν θέλουμε να λειτουργήσει σε. Να επισπεύσουμε την διαδικασία της μελέτης.